σε αυτό το σημείο, να μου επιτρέψετε, επειδή αυτό το βίντεο βγαίνει σήμερα, Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024, να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω για το χθεσινό βίντεο που βγήκε τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024 και αφορά στην αποδόμηση συγκεκριμένων απόψεων που εξέφρασε μια συγκεκριμένη πολιτικός, η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε μια συγκεκριμένη εκπομπή, ότι η δικιά μου η προσέγγιση στο χθεσινό βίντεο ήταν όντως ψυχοεκπαιδευτική και δεν ήταν πολιτική παρέμβαση. Γιατί κάποιοι ελάχιστοι σωσοπαδοί έγραψαν από κάτω ότι είσαι ψυχολόγος και δεν είσαι πολιτικός και δεν πρέπει να εκφράζεις απόψεις πάνω σε πολιτικά πρόσωπα και δεν είναι ψυχοεκπαίδευση αυτό που κάνεις και ούτω καθεξής. Ναι, είναι ψυχοεκπαίδευση να συζητάμε για τα ζητήματα που πραγματικά συμβαίνουν, τα ζητήματα που υπάρχουν μπροστά μας, για τα δημόσια θεάματα. Το βίντεο που πήρα για να σχολιάσω το πήρα από την πλατφόρμα του YouTube, δεν το έκλεψα, ήταν δημόσιο. Είναι ψυχοεκπαίδευση να εξηγούμε τις έννοιες των λέξεων και να εξηγούμε και τη χρήση τους όταν γίνεται παραπληροφόρηση και να προσπαθούμε με όσα όπλα έχουμε στη διάθεσή μας, με όσα εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας, να καταπολεμήσουμε την άνοδο του ναρκισσισμού. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι εγώ προσωπικά είμαι ταγμένη κάπου κομματικά, υποστηρίζω ένα συγκεκριμένο κόμμα και στυλιτεύω μόνο το συγκεκριμένο πρόσωπο από το συγκεκριμένο κόμμα. Μάλλον το συγκεκριμένο πρόσωπο που ίδρυσε το συγκεκριμένο κόμμα στο χθεσινό βίντεο. Υπάρχουν και άλλα βίντεο στο κανάλι που στυλιτεύω γενικότερα την πολιτική, γενικότερα τους πολιτικούς, τους σύγχρονους πολιτικούς, και πολλές φορές έχω πει ότι στην πολιτική τα περισσότερα πρόσωπα είναι πρόσωπα με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας και η πολιτική είναι ένας χώρος που ευνοεί την εξέλιξη των ναρκισσακίων. Το έχω πει, δεν έχω κάτι προσωπικό.